Καλημέρα από Θεσσαλονίκη στη Μυτιλίνη, κύριε Σγούρα. Καλημέρα από την όμορφη Μυτιλίνη, καλημέρα σας. Τι κάνετε καταρχήν, μαζευτήκατε πολύ, μεγάλος αριθμός έτσι, εκεί στο φεστιβάλ, σε αυτό το διήμερο, τέλος πάντων, αντιμπεριαλιστικό διήμερο, όπως το ονομάζετε. Ναι, είναι το 30ο αντιμπεριαλιστικό διήμερο καταρχάς για μας, συμπληρώνουμε 30 χρόνια, έχει περάσει από πάρα πολλές διαδρομές σε όλη την Ελλάδα. Είναι μια συνάντηση πανελλαδική των νέων που αγωνίζονται, που συναντήθηκαν αυτή τη χρονιά στους δρόμους. Είμαστε αρκετοί, αλλά τηρούμε ταυτόχρονα και όλα τα υγειονομικά μέτρα όπως πρέπει, γιατί θέλουμε να ακουστεί δυνατά το μήνυμά μας χωρίς παρερμηνίες σε όλη την Ελλάδα. Και είναι ένα μήνυμα σημαντικό, γιατί να γνωρίζετε ότι φέτος δεν το κάνουμε τυχαία στη Μυτιλίνη, εδώ στη Λέσβο. Αυτό είναι, πείτε μου, γιατί είναι σημαντικό το ότι βρίσκεστε εκεί στη Λέσβο, στο νησί που έχει πρωταγωνιστήσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και στο προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα. Ακριβώς, δεν το επιλέξαμε τυχαία. Νομίζουμε ότι έπρεπε να βρεθούμε εδώ, να δείξουμε τη συμπαράστασή μας και στο λαό της Λέσβου που έχει περάσει δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια, και στους πρόσφυγες, στους χιλιάδες πρόσφυγες που βρίσκονται σε άθλιες συνθήκες, σε camp, σε hot spot κτλ. Ακόμα και αν έχει κλείσει η μόρια, οι συνθήκες παραμένουν άθλιες. Μάλιστα, χθες επισκεφθήκαμε εκεί τους πρόσφυγες, τους παραδώσαμε πολλά είδη πρώτης ανάγκης, ρούχα, σχολικά είδη, τα οποία συγκεντρώθηκαν από όλη την Ελλάδα. Και θέλουμε ταυτόχρονα να στείλουμε ένα μήνυμα και στις δύο πλευρές του Αιγαίου και στους δύο λαούς, και σε Ελλάδα και σε Τουρκία, ότι δεν μας χωρίζει κάτι, ότι τα συμφέροντά μας είναι κοινά, ότι ο εχθρός μας βρίσκεται μέσα στις ίδιες μας τις χώρες, αυτοί που προσπαθούν να χωρίσουν τους λαούς για συμφέροντα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις δικές τους ανάγκες. Οπότε το μήνυμά μας στέλνεται και στις δύο πλευρές του Αιγαίου, και στους Έλληνες και στους Τούρκους και στους πρόσφυγες που βρίσκονται εδώ στα νησιά, και ταυτόχρονα απαιτούμε και την ικανοποίηση των αιτημάτων των προσφύγων, που οι άνθρωποι ξεριζώθηκαν, ξεκληρίστηκαν από τους υπεριαλιστικούς πολέμους και προσπαθούν να βρουν ένα νέο σπίτι, θέλουν να μεταβούν σε άλλες χώρες και παραμένουν εγκλωβισμένοι σε άθλιες συνθήκες, σε hot spot και camp τα οποία δεν ταιριάζουν σε κανέναν άνθρωπο, και απαιτούμε και αυτά να κλείσουν. Πάντως, σε αυτό επάνω, εκτός από την παρουσία σήμερα και τους χαιρετισμούς και του γραμματέα της ΚΝΕ του Νίκου του Αβατιέλου, αλλά και του γραμματέα, όπως είπαμε, του ΚΚΕ, του Δημήτρη Κουτσούμπα, θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, έτσι, ο Κεμάλ Οκουγιάν. Ακριβώς, θα είναι και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας. Θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα φιλίας και αλληλεγγύης ανάμεσα στους δύο λαούς, ανάμεσα στους εργαζόμενους, στους νέους ανθρώπους, και θα το σηματοδοτήσουμε και στη σημερινή μας συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, στην πλατεία Σαφού στη Μυτιλίνη, στις 8 το απόγευμα. Χθες, αντίστοιχα, και οι πρόσφυγες είχαν παρουσία εδώ στο διήμερο με ένα εξαιρετικό συγκρότημα και πολιτιστικό πρόγραμμα, το οποίο απέδειξε ότι η μουσική μπορεί να ενώσει τους λαούς και οι κοινές εμπειρίες και τα κοινά τους βιώματα. Και σε αυτό το διήμερο πραγματικά έχουν συναντηθεί όλα αυτά τα μηνύματα του αγώνα που πρέπει να ακολουθήσουν σαν δρόμο και οι δύο λαοί και στις δύο πλευρές και σε όλες τις πλευρές του κόσμου, για να αντιμετωπίσουν την ίδια πολιτική που τους δημιουργεί τα προβλήματα στην καθημερινότητά τους. Πέρα από αυτά τώρα, και γιατί το λέω αυτό, έχει πολύ σημαντικά και πολιτικά και κοινωνικά μηνύματα το αντιπεριαλιστικό διήμερο που οργανώνεται εκεί, αλλά βλέποντας τις φωτογραφίες στο ριζοσπάστη από τον κόσμο που βρίσκεται στη Μυτιλίνη, και επειδή η ΚΝΕ έχει τη δυνατότητα όλα αυτά τα χρόνια και κινητοποιεί μεγάλο αριθμό νέων αγοριών και κοριτσιών από όλη την Ελλάδα, είσαστε πάρα πολύ μαζεμένοι εκεί. Πρέπει να έχει πάει πολλοί κόσμος στο νησί, έτσι. Είναι κόσμος από όλη τη χώρα που ήθελε να συναντηθεί. Ο προβληματισμός του, τόσο καιρό μέσα στις συνθήκες αυτές του κορονοϊού ήμασταν κλεισμένοι στα σπίτια μας, αλλά ταυτόχρονα δεν κλείστηκαν ούτε οι ανάγκες μας ούτε τα όνειρά μας. Ίσα ίσα που αξιοποιήθηκαν αυτές τις συνθήκες για να καταπιεστούν ακόμα περισσότερο δικαιώματα και κατακτήσεις που είχαν οι εργαζόμενοι. Πρόσφατα πέρασε το νέο αντεργατικό νόμος έκτρωμα, όπως τον ονομάζουμε εμείς. Ταυτόχρονα τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας και υγείας εδώ από το διήμερο, διότι θέλουμε να στείλουμε το μήνυμα ότι μπορούμε ταυτόχρονα με τα μέτρα προστασίας που πρέπει να τηρούνται να δυναμώσει ο αγώνας μας και οι πάλι μας. Δεν μπορεί να μπουν στο γύψο όπως θα ήθελε η κυβέρνηση και όπως προσπάθησε και το Κομμουνιστικό Κόμμα και η Κομμουνιστική Νεολαία. Μπήκαν μπροστά για να σπάσει κάθε τέτοια προσπάθεια. Ταυτόχρονα διεκδικούμε μέτρα προστασίας για την υγεία του λαού και για την ενίσχυση των νοσοκομείων. Για παράδειγμα, να γνωρίζετε, εδώ στο νοσοκομείο της Λέσβου, για ένα νησί 80.000 κατοίκων, έχει μόνο ένα ασθενοφόρο ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση βγάζει κηρύγματα και κουνάει το δάχτυλο στο λαό και τους νέους, την ίδια ώρα λέμε ότι πρέπει να πάρθουν και όλα τα μέτρα από την κυβέρνηση προκειμένου να μάθει ο λαός και για τον εμβολιασμό και για το πώς μπορεί να προστατεύσει την υγεία του, και να δοθεί το δικαίωμα σε όλους να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας οι οποίες θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, ειδικά μέσα στις συνθήκες κορονοϊού. Που να σημειώσουμε εδώ
ότι τη στιγμή που υπάρχουν αυτές οι αυξημένες ανάγκες, η κυβέρνηση προετοιμάζει σχέδιο για συγχώνευση νοσοκομείων, για νέο κλείσιμο θέσεων κτλ. Που θα δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στο ήδη ταλαιπωρημένο σύστημα υγείας από όλες τις αστικές κυβερνήσεις των τελευταίων χρόνων και δεκαετιών. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, χθες, σήμερα και αύριο το αντιπεριαλιστικό εκεί, αντιπεριαλιστική συνάντηση της ΚΝΕ, το διμέρο που γίνεται με τους χαιρετισμούς που είπαμε, με τα μηνύματα, τα κοινωνικά και πολιτικά τα οποία στέλνετε από το νησί της Λέσβου. Να ευχηθούμε τα καλύτερα. Κύριε Σγούρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ στα ραδιόφωνα της ΕΛΤΡΙΑ. Ευχαριστούμε πολύ και εμείς. Θα ακουστούν δυνατά και σήμερα τα μηνύματά μας που ολοκληρώνεται το διήμερο και κρυφώνεται με την πολιτική συγκέντρωση στις 8 το απόγευμα. Είμαστε καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.